Είμαστε δεύτεροι δηλαδή μετά από τη Δανία σε ανάγκες λόγω τροχαίων δυστυχημάτων. Είναι ένα θέμα, το ζείτε και εδώ στη Ρόδο πάρα πολύ έντονα. Πολλά περιστατικά. Πολλά περιστατικά. Σε δραματικές διαστάσεις. Ακριβώς. Είναι πολύ μεταγγιζόμενοι. Είδα σήμερα λοιπόν και τους ανθρώπους, οι οποίοι το τμήμα της Μεσογειακής Ανεμίας. Είδα το κέντρο αιμοδοσίας, την υπηρεσία αιμοδοσίας για την ακρίβεια. Είμαι επίσης επιφορτισμένη και έχω την αρμοδιότητα για τις εξαρτήσεις. Άρα πήγα να δω και είδα και τον ΟΚΑΝΑ, να δω πώς προσφέρει υπηρεσίες για τη μείωση της βλάβης στους ανθρώπους που είναι χρήστες. Είναι μέσα στα θέματα των ψυχικών πασχόντων, είναι και είναι στις ευπαθείς ομάδες. Είναι άλλο κομμάτι. Καμιά φορά μπορεί να παντρεύεται, γιατί μπορεί να έχεις και ψυχική νόσο και χρήση ουσίας. Λοιπόν, πάντοτε δεν είναι αλληλένδετο. Παρ' όλα αυτά όμως η χρήση αυτών των ουσιών είναι εξάρτηση. Στα θύματα του χημικού πολέμου δεν οδηγούν όμως και είναι σε ψυχικές ασθένειες. Όπως βεβαίως. Όχι, είναι θέμα και ψυχικής υγείας και προαγωγής του πληθυσμού να τους συμβουλέψεις πώς μπορούν. Οι ψυχίατροι μας εκεί και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας μπορούν να συνεισφέρουν πάρα πολύ και σε πολύ σημαντικό βαθμό, και αυτό θέλουμε να το κάνουμε σε συνεργασία και με την ψυχιατρική κλινική την οποία επισκέφθηκα, του νοσοκομείου της ΡΟΔ, που είναι πάρα πολύ καλή. Θα κοιτάξουμε όπου μπορούμε να την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Είναι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που θέλουμε να κάνουμε. Παράλληλα, είδα και τον πρόεδρο των εργαζομένων, είδα τον ιατρικό σύλλογο, όπως εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του, τους γιατρούς μας, τον οποίο φιλοξενήσαμε χθες στην εκπομπή μας. Ναι. Και γενικά όλους τους φορείς εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται με τις υπηρεσίες υγείας, βεβαίως τη διευθύνουσα της νοσηλευτικής, η οποία κάνει και αυτή πάρα πολύ καλή δουλειά, μέσα στο πλαίσιο, όπως είπα, των δυνατών μας σημείων, αλλά και των αδυναμιών που υπάρχουν, και θα φροντίσουμε αυτές να τις σιγά σιγά να τις λιάνουμε έως ό,τι τις καταγράψατε, τι καταγράψατε, κυρία Παπακώστα? Υπάρχει όρεξη για προσφορά, ζήλος. Παρ' όλα αυτά, το νοσοκομείο υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή και ο πρόεδρος του Συλλόγου του Νοσοκομειακών Γιατρών και γενικότερα έχει ένα θέμα, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα της υγείας. Σε σημείο δηλαδή που να νοσεί σχετικά με την υποστελέχωση των κέντρων υγείας. Θα σας ακούσετε εμείς τι έχουμε κάνει. Θα σας πω. Αυτό θα λυθεί. Και πώς θα λυθεί? Εμείς με το που αναλάβαμε, και ειδικότερα στις 30 Ιουνίου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προκηρύξαμε μόνιμες θέσεις τόσο ιατρών όσο και νοσηλευτικού προσωπικού, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Αυτές είναι ακριβώς 2.850 θέσεις, αλλά και άλλες ειδικότητες εκτός από γιατρούς και νοσηλευτές. Και περιμένουμε τώρα, γιατί το αρμόδιο Υπουργείο για να τις εγκρίνει αυτές τις προσλήψεις τις οποίες εμείς ζητήσαμε είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή της απάντησης της θετικής έγκρισης, προκειμένου στη συνέχεια με βάση πραγματικές ανάγκες. Οι πραγματικές ανάγκες είναι αυτές που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία των δομών μας, των νοσοκομείων μας, των κέντρων μας, των κέντρων πρόληψης, του ΟΚΑΝΑ, των κλινικών, των τμήματων ψυχικής υγείας, αλλά και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Διότι υπάρχουν και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είναι κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας, τα ελέγχουμε εμείς, τα χρηματοδοτούμε εμείς 100% και προσφέρουν και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σας λέω ένα παράδειγμα. Όλες αυτές οι δομές που έχουμε λοιπόν καταγράφουν τις πραγματικές τους ανάγκες και αποτυπώνονται από τους διοικητές τους, από το διοικητή του νοσοκομείου στην προκειμένη περίπτωση, από τους επικεφαλείς των άλλων κέντρων και των νομικών προσώπων, είτε δημοσίου δικαίου είτε ιδιωτικού δικαίου. Μέσα από την υγειονομική περιφέρεια έρχονται στο Υπουργείο, γίνεται ο χάρτης της χώρας, βλέπουμε πού έχουμε κενά και εκεί θα πάνε με βάση τις πραγματικές ανάγκες να τις καλύψουμε ώστε να ανακουφίσουμε το σύστημα. Να σας θέσω ένα άλλο θέμα, πρόβλημα που πιθανότατα να αντιμετωπίσετε, γιατί έτσι καταγράφεται μέσα από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και όπως μας το αποδίδουν δηλαδή οι φορείς. Άρα αυτό που είπατε για υποστελέχωση, που ήταν ένα πραγματικό γεγονός, διότι είχε προκύψει από συνταξιοδοτήσεις είτε από άλλους λόγους κάποιοι γιατροί ή κάποιοι επαγγελματίες υγείας θεώρησαν ότι δεν τους εξυπηρετεί, δεν τους συμφέρει να συνεργαστούν, να συμβληθούν με το δημόσιο σύστημα υγείας, είναι δικαίωμά τους. Εμείς όμως οφείλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Αυτό θα λυθεί. Με την έγκριση λοιπόν των προσλήψεων, αυτών που σας είπα, το πρόβλημα της υποστελέχωσης θα σταματήσει να υπάρχει ο ζήτημα. Ακριβώς, ξέρετε γιατί όμως? Διότι πατάει στις πραγματικές ανάγκες και όχι στις εικαζόμενες ανάγκες, διότι καμιά φορά
από υπερβολικό ζήλο οι διοικητές στο παρελθόν των νοσοκομείων, οι παράγοντες, εν πάση περιπτώσει, των νοσοκομείων, απορροφούσαν περισσότερο προσωπικό, για παράδειγμα, στο παρελθόν, μιλάω αρκετά χρόνια πίσω τώρα. Ναι, με οργανισμούς εταιρικής θεωρώντας, υπηρεσίας. Ναι, θεωρώντας ότι αυτό προσέφερε η υπηρεσία στη δομή που είχαν. Τώρα όμως, επειδή εξορθολογίζεται όλο το σύστημα και επειδή τα νησιά, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, έχουν και αναδυόμενες ανάγκες, εμείς όλα αυτά τα παίρνουμε υπόψη μας, είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και θα απαντήσουμε με πραγματική κατανομή θέσεων, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα, να ακουφιστούν. Ακούστε, πάνω σε αυτό θέλω να σας πω, όπως λοιπόν το καταγράφει το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, είναι κάποια στιγμή, είναι υποστελεχωμένα και το νοσοκομείο, και να σας δώσω ένα παράδειγμα, το νοσοκομείο της ΚΟ δεν υπηρετεί παιδίατρος. Τι λένε οι αρμόδιοι, λένε ότι προκυρήσονται οι θέσεις, αλλά αρνούνται. Αρνούνται να υπηρετήσουν στο παραμεθόριο ζώνη. Θα σας δώσω μια ιδέα. Και, λένε κίνητρα, να δοθούν κίνητρα από το Υπουργείο. Ναι. Νομίζω. Πιστεύω ότι σας το έχουν τα θέσει. Τα κίνητρα πρέπει και οι τοπικές κοινωνίες, δηλαδή και οι δημοτικοί μας άρχοντες, και με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους τους δημοτικούς άρχοντες, τους αυτοδιοικητικούς περιφερειακούς, δηλαδή τις περιφερειάρχες, τους δημάρχους που ορκίστηκαν, τους συμβούλους μας περιφερειακούς και δημοτικούς σε όλη τη χώρα. Έγινε προσφάτως αυτό, και ειδικά εδώ, ναι, να κάνουν καλή δουλειά και να είναι σιδεροκέφαλοι, να δουλέψουν για το καλό του τόπου τους, γιατί ξέρετε, η πολιτική, η ανακούφιση των προβλημάτων ξεκινάει από το πιο κοντινό βαθμό στον πολίτη άσκηση της πολιτικής. Και αυτός δεν μπορεί παρά να είναι ο Δήμος σε πρώτη φάση, η περιφέρεια μετά και εμάς, και μετά εμείς, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι από τη δική μας την πλευρά να συνεργήσουμε θετικά, να κάνουμε συνέργειες, ώστε τα προβλήματα να τα λύσουμε μέσα από ένα εθνικό πλάνο, ένα εθνικό σχέδιο δράσης που θα εξειδικεύεται στις περιοχές, στην περιφέρεια, για να λύνει τα προβλήματα. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι νομίζω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο πλέον, σε αυτή την εποχή, με τις προκλήσεις, τις νέες, με τα προβλήματα, με τις ανάγκες που διαρκώς πολλαπλασιάζονται, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς προς αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσουμε, θα υποστηρίξουμε όλες τις δομές που πρέπει να υποστηρίξουμε. Και βεβαίως θα ελέγχουμε και θα αξιολογούμε και την ποιότητα του έργου. Τώρα, είπατε γιατί αρνούνται. Έχουν κάθε δικαίωμα να αρνηθούν, υπό την έννοια ότι, για παράδειγμα, σου λέει ένας επιστήμονας, ένας γιατρός, θέλω να έχω κίνητρα. Εμείς λοιπόν εδώ, σας λέω μία σκέψη μου τώρα, θα αξιοποιήσουμε ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχουμε, ενώ σε ιδιοκτησία σε ακίνητα. Ένα παράδειγμα. Για να παρέχετε στέχη, δηλαδή. Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ξενώνες. Κυρία Παπακώστα. Όχι. Αυτό το κουβεντιάζουμε τώρα. Είναι θέμα. Εμείς θα το ανακοινώσουμε όταν θα είναι μια στέρεη απόφαση. Όμως, με βάση τις ανάγκες που είδα εδώ, γεννήθηκε αμέσως αυτή η σκέψη. Τουλάχιστον σε μένα. Και νομίζω ότι είναι μια θετική σκέψη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να υπάρχουν ξενώνες για τους γιατρούς. Αν δημιουργήσεις ξενώνες μέσα από περιουσία, μέσα σε ακίνητα που έχει το Υπουργείο Υγείας, μέσα σε περιουσιακά του στοιχεία, ώστε να γλιτώνει, παραδείγματος χάρη, να εξοικονομεί το μίσθωμα, το ενίκιο, καταλαβαίνετε ότι αυτό αμέσως είναι ένα κίνητρο. Αποτελεί κίνητρο. Και όταν έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, που είναι κοντά στον εργασιακό του χώρο, και δεν έχει αυτό το άγχος και κοιμάται ήσυχος υπ' αυτήν την έννοια, αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως θα αλλάξει και η προσέγγιση, άρα και η φιλοσοφία, άρα θα έρθει. Παράλληλα, διερευνούμε και άλλες εναλλακτικές, έτσι ώστε πραγματικά να λύσουμε υπαρκτά προβλήματα. Και βέβαια, συζητάμε και ακούμε και τους τοπικούς παράγοντες και τους ιατρικούς συλλόγους, τους κατατόπους που ξέρουν τα προβλήματα από μέσα, εδώ ζουν, τα βιώνουν στην καθημερινότητά τους, και τις αρχές, τις αυτοδιοικητικές και την περιφέρεια, και μέσα από ένα γενικότερο πλάνο που φτιάχνουμε για όλη τη χώρα, νομίζω ότι και αυτό. Έρχεται σιγά σιγά η ώρα του, έχει οριμάσει να το αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο πιο ευέλικτο. Και νομίζω θέλει και τη συγκεκριμένη προετοιμασία του, έτσι δεν είναι, για να μην βγει προχειρότητα, για να μην βγει δηλαδή κάτι να λειτουργήσει και λέμε πάμε στις προκηρύξεις των θέσεων, για στελέχωση των. Οι προκηρύξεις και οι θέσεις θα έχουν δρομολογηθεί. Όλα αυτά συνεκτιμώνται. Παράλληλα, θα τρέξουμε και τα υπόλοιπα, γιατί αυτά απαιτούν ένα χρόνο να γίνουν. Εμείς θα τρέξουμε τους χρόνους μας όσο είναι ανθρωπίνος, τεχνικός. Διαδικαστικά εφικτό, διότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν. Υπάρχουν διαγωνισμοί που πρέπει να γίνουν και οι οποίοι πρέπει να τρέξουν και μία σειρά άλλων πραγμάτων. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με τον σωστό τρόπο, για να μην εγείρονται άλλου είδους ζητήματα.
και πρέπει να γίνονται στον πιο σύντομο χρόνο. Εμείς θα το τρέξουμε. Και από την άλλη πλευρά, θέλουμε τη συνεργασία και των τοπικών φορέων ώστε αυτό να γίνει πράξη. Πάντως, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει καλό πνεύμα συνεννόησης. Ναι, υπάρχει πολιτική βούληση. Είναι, ναι. Και εμείς θέλουμε να έχουμε στέρεες αποφάσεις. Δεν θα κάνουμε κάτι δηλαδή για το οποίο, που να είναι πρόχειρο και για το οποίο θα υποχρεωθούμε στη συνέχεια να αλλάξουμε την απόφασή μας.